όπως παλιά. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Οι μουσικές τροχές τους ξανασυναντήθηκαν. Ένα πείσμα που δεν είναι συνήθεια μονάχα. Μια μέρα πέρσι τέτοιο καιρό έρχεται εδώ ο κύριος και μου λέει να παίξουμε πάλι μαζί. Του λέω, παιδί μου, του λέω, εγώ μ' αρέσει να βοηθάω τους νέους. Αλλά του λέω, είσαι πολύ άψητος, του λέω, είσαι νέος. Θες δουλειά, του λέω, είσαι εραστέχνης. Γι' αυτό το λόγο πήγαινε στα μπαράκια, του λέω, πρώτα παίξεις κανένα 2-3 χρόνια να ψηφίσεις και μετά σε παρώ. Ξύπνησα ένα πρωί και ένιωσα ότι θέλω να το κάνω πάλι. Όχι βέβαια με τους ρυθμούς τους παλιούς, γιατί πάντα είχα αντίρρηση. Δεν μου άρεσαν αυτά τα 50 συναυλίες μέσα σε 3 μήνες, ας πούμε. Εξωθενωτικό, πάρα πολύ. Στα 10 αυτά χρόνια άλλαξαν πολλά. Το βλέπουν και από τη σκηνή. Τώρα τους βλέπεις, ας πούμε, και η μισή είναι το χέρι ψηλά. Παλιά αυτό το χέρι κρατάει ένα αναπτήρα. Τώρα ξέρεις τι κρατάει. Κινητό. Το κινητό και γράφει τη συναυλία. Και λες τώρα, αυτός παρακολουθεί τη συναυλία, τη νιώθει, επικοινωνεί. Δεν ήσουν αφαντάρος για να σου πω καλός πολίτης. Εγώ το βρίσκω πολύ σουρεαλιστικό αυτό. Σουρεαλιστικό είναι, τελείως. Αυτό που με εκνευρίζει πραγματικά είναι ότι δεν σε αφήνουν να πεις δύο λέξεις. Αλλά δεν το κόψω εγώ, είμαι πολύ τρελός. Τι είμαστε, τζοκμπόξ, ανθρώπινα τζοκμπόξ, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό γίνεται σε άλλους χώρους, δεν θέλω να πω πού, που ανεβαίνουν οι άνθρωποι με τα γυάλινα μάτια, με τα γυάλινα ψεύτικα χαμόγελα. Πάντα τους ένοιαζε τι γίνεται γύρω τους, τι παίζει στην κοινωνία, όπως λένε. Φαινόταν ότι η παρτίδα δεν θα έβγαινε, λέει ο Πάνος, η Κασάνδρα, όπως τον αποκαλεί ο Χάρης. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε, πριν 10 χρόνια ζούσαμε καλύτερα, εντάξει. Αλλά ήταν μια δανεική. Ναι, ξανακόλυβα, έτσι. Ήταν μια δανεική ζωή. Δηλαδή, οι μισοί κλέβανε, οι άλλοι μισοί δανειζόντουσαν. Το βλέπαμε αυτό. Δηλαδή, είχαμε τα μάτια ανοιχτά και βλέπαμε ότι κάτι κακό θα έρθει κάποια στιγμή οπωσδήποτε. Μα σε 5, σε 6, σε 10 χρόνια, να το ήρθε. Εκεί που μεγάλωσα εγώ, σε αυτή τη λαϊκή γειτονιά που μεγάλωσα, υπάρχουν μερικοί νόμοι. Ένας από αυτούς είναι ότι δεν κλωτσάμε τον πεσμένο και δεν τα βάζουμε με τον πιο αδύναμο. Αν είμαστε παιδιά σου εμείς, γιατί νικάν αυτοί, γιατί νικάν αυτοί, γιατί νικάν εκείνοι. Τους ρώτησα αν στην εποχή μας ακούνε ενδιαφέροντες νέους μουσικούς, αν υπάρχουν καινούργια ακούσματα, ακόμη και από τους φτασμένους. Τα πολλά, ξέρετε ποια είναι. Τα μέτρια. Να γίνονται δίσκος, να παίρνουν τον δρόμο τους, να παίζονται στο ραδιόφωνο. Ο μηχανισμός θέλει τα μέτρια. Από ανθρώπους που υπολείπτομαι και εκτιμώ, έχω απαιτήσεις. Δεν μπορώ από έναν άνθρωπο που δεν του κόβει να έχω απαιτήσεις, γιατί τότε είμαι απλά σαδιστής. Πόσες φορές θα μου πεις το ίδιο τραγούδι, φίλε, με άλλα ακόρντα. Και με άλλα λόγια, αλλά το ίδιο θέμα. Βαρέθηκα. Στο μικρό στούντιο της Πετρούπολης τα είπαν όλα, με λόγια αλλά και σιωπές, με αδελφικές κόντρες αλλά και πικρά χαμόγελα. Τα άλλα στη σκηνή. Όλα είναι εκεί, εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο, όλα και τίποτα.